Βρεθήκαμε σήμερα εδώ, περιφέρεια Κρήτης, αποκεντρωμένη περιφέρεια, η Δήμη, η ΤΟΕΒ, προκειμένου να συζητήσουμε το μεγάλο θέμα που έχουμε μπροστά μας για τα επόμενα χρόνια, το οποίο είναι το νερό. Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής είναι μπροστά μας, επηρεάζει πάρα πολύ και την πρωτογενής παραγωγή, αλλά και όλους τους πολίτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε μια σωστή διαχείριση των αποθεμάτων, να προσαρμόσουμε και τους εαυτούς μας, αλλά και τις καλλιέργειές μας στα νέα βροχοπτωτικά δεδομένα, ώστε και με την επιστημονική στήριξη και των ιδρυμάτων μας, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου του Ελγού Δήμητρα, που είμαστε σε συνεργασία, με μια διαχρονική συνεργασία, να μπορέσουμε να δώσουμε και να πούμε στους παραγωγούς μας πόσο πρέπει να ποτίζουν, όχι ανεξέλεκτα, να βάλουμε κανόνες άδρευσης. Εμείς, η Περιφέρεια Κρήτης, ήδη βγάζουμε αδρευτικά δελτία, τα οποία πάνε σε πολλά σημεία της Κρήτης, προσδιορίζουν πόσο πρέπει να ποτίζουν τις ελιές, τα σφαιριδοειδή και όλα τα, και όλες τις καλλιέργειες. Άρα, μέσα από μια σωστή συνεργασία, μέσα από κάποια σωστά μέτρα τα οποία πρέπει να παρθούν, να μπουν κανόνες προκειμένου να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις ποσότητες της φετινής χρονιάς. Η κλιματική κρίση δεν είναι ότι μας δείχνει τα σημάδια ή ότι την περιμένουμε, είναι εδώ, το έχουμε δει, το έχουμε βιώσει. Βιώσαμε έναν χειμώνα με τις λιγότερες βροχές τα τελευταία πολλά χρόνια. Δυστυχώς και ο προηγούμενος ήταν το ίδιο. Άρα το νερό θα πρέπει να το προστατεύσουμε, θα πρέπει να κατευθύνουμε και τους παραγωγούς, διότι αν δείτε το μεγαλύτερο ποσοστό του ύδατος που καταναλώνουμε, σε ποσοστό περίπου 85% είναι για την άρδευση, το υπόλοιπο είναι για ίδρευση και ένα μεγάλο ποσοστό από αυτό το 85% σπαταλιέται. Θέλουμε λοιπόν να δούμε με ποιο τρόπο οι παραγωγοί μας θα αρχίσουν να σέβονται περισσότερο το νερό αυτό. Επεξεργαζόμαστε διάφορες μεθόδους, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Μία μέθοδος που θα προτείνουμε στους παραγωγούς, προσανατολιζόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, είναι η στάρδιν άρδευση. Άλλωστε είναι και μία μέθοδος την οποία προκρίνουν και οι επιστήμονες, διότι θεωρούν ότι έτσι και τα φυτά έχουν καλύτερη απόδοση και καλύτερη εκπαίδευση στο πώς να μπορούν να αντιδράσουν σε περιόδους ξηρικές όπως είναι η φετινή. Δεν έχουμε πολλά περιθώρια, ο καιρός μας και το κλίμα έχει δείξει ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συνέβαινε πριν από 20-30 χρόνια, άρα και εμείς πρέπει να αλλάξουμε την τακτική μας και τη μέθοδο που χρησιμοποιούμε και να σεβόμαστε περισσότερο το νερό. Με αφορμή την παρατεταμένη ανομβρία των τελευταίων υδροδοτικών ετών, καλέσαμε σήμερα όλους τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος που έχουν σχέση με την άρδευση, προκειμένου να συζητήσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ήπεθρο. Έχουμε επιστήμονες από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό, έχουμε καλέσει όλους τους ΠΟΕΔ και τους Δήμους και θα γίνει μια καλή συζήτηση για τα μέτρα και τους τρόπους που μπορεί αυτό να αντιμετωπιστεί. Η υπηρεσία μας έχει δίκτυο σταθμών παρακολούθησης και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή τόσο τα φράγματα όσο και οι υπόγειοι υδροφορείς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η στάθμη τους είναι πολύ χαμηλά. Αντίστοιχο υδρολογικό έτος ήταν το 2017-2018. Είμαστε λοιπόν σε εκείνα τα επίπεδα, δυστυχώς, και ακόμα λιγότερο. Οπότε χρειάζεται γρήγορη όπλα μας. Πρώτη συνάντηση σχέσεις με τις υπόλοιπες, με τις τέσσερις συνολικά συναντήσεις που έχουμε σκοπό να κάνουμε σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Θα αναφέρουμε κάποια πράγματα, θα συζητήσουμε με τους ΤΟΕΒ, με τους Δήμους και θα τους προτείνουμε κάποιες λύσεις προκειμένου να διαχειρίζονται πιο σωστά το νερό, γιατί είναι αλήθεια ότι και πέρυσι και φέτος τα υδατικά μας αποθέματα βλέπουμε ότι μειώνονται, οι βροχοπτώσεις μειώνονται, ιδίως σε Ανατολική Κρήτη, το Ηράκλειο αλλά και οι περιοχές του νομού Λασιθίου και η Σιτία έχουν σοβαρά προβλήματα. Έχουμε μία μείωση των βροχοπτώσεων φέτος σε σχέση με πέρυσι στην ίδια περίοδο που αγγίζουν το 70% σε περιοχές της Σιτίας αλλά και σε περιοχές του Ηρακλείου φτάνουν το 30-40%. Άρα μιλάμε για σοβαρά προβλήματα, οπότε πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν λύσεις, μπορεί και ο ίδιος ο παραγωγός να κάνει στο χωράφι του προκειμένου να εξοικονομήσει νερό, να μειώσει την ποσότητα του νερού που βάζει, να τη βάζει στοχευμένα εκεί που πρέπει, για να έχει τη βέλτιστη δυνατή απόδοση των καλλιεργειών. Αλλά και απ' την άλλη υπάρχουν μέτρα που και ήδη οι φορείς διαχείρισης νερού, όπως είναι το ΕΒ, μπορούν να κάνουν, μπορούν να σκεφτούν, να οργανώσουν προκειμένου, ζητώντας φυσικά και τη βοήθεια από την πολιτεία, γιατί πρέπει
όλοι να είμαστε αρρωγοί σε αυτό. Χρειάζεται και οικονομική υποστήριξη και το ΕΒΝΑ, εξυγχρονίσουν τα δίκτυά τους, να μπορέσουν να δημιουργηθούν εκείνα τα κατάλληλα μικρά υδραυλικά έργα που θα αποθηκεύουν νερό και θα δώσουν στους παραγωγούς μας τις ποσότητες τη θερινή περίοδο που δεν έχουμε νερό. Πάντως υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις και μέσω της περιφέρειας και του Ινστιτούτου μας που είναι σε συνεργασία, δίνουμε τα αρδευτικά δελτία στους παραγωγούς. Άρα τους λέμε συγκεκριμένες ποσότητες νερού πρέπει να βάλουν προκειμένου να κάνουν και οικονομία νερού, αλλά ταυτόχρονα να βελτιώσουν την παραγωγή. Και παράλληλα υπάρχουν και οι νέες τεχνολογίες που θα πούμε κάποια πράγματα και για τις νέες τεχνολογίες χαμηλού κόστους που μπορούν οι παραγωγοί να τις υιοθετήσουν σιγά σιγά και να κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη. Αλλά ταυτόχρονα να εξοικονομήσουν και υδατικούς πόρους, αλλά και να εξοικονομήσουν και χρήμα.